Τα εκλεκτά αγροτικά προϊόντα της Ζακύνθου ταξιδεύουν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Παβία. Η Ενωμένη με Δεσμούς Αδελφοποίησης Ιταλική Πόλη φιλοξένησε έκθεση στην οποία η συμμετοχή της Ζακύνθου σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία. Την όλη επιμέλεια των τοπικών προϊόντων που παρουσιάστηκαν ανέλαβε η Λέσχη Διευθυντών Αρχημαγείρων Ελλάδας και το τοπικό γραφείο της Ζακύνθου, ενώ η συμμετοχή αποτελεί μια πρωτοβουλία του Δήμου Ζακύνθου και του τοπικού επιμελητηρίου. Περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες γνώρισαν τοπικά ντυκολαδοτήρι, το μοναδικό στον κόσμο νεροκρέμιδο, τα εκλεκτά κρασιά, τα υψηλής ποιότητας ελαιόλαδα, το μαντολάτο και το μέλι του νησιού και το ενδιαφέρον για εισαγωγές και παραγγελίες ήταν μεγάλο. Τρία εινοπία, από ό,τι θυμάμαι, ο λαδοτήρι, λαδογραβιέρα, οπωσδήποτε από τον κύριο Μπάστα. Βεβαίως ο κύριος Μάνασης με μάντολες και μαντολάτο. Επικοιλίες κρασιού είχαμε ζητήσει άσπρο ροζέ κόκκινο, τοπικές πάντα παραγωγές, επικοιλίες από εδώ, και τον Αυγουστιάτη, γιατί νομίζω ότι είναι και το μόνο μέρος που μπορεί να παράγει τον Αυγουστιάτη. Οι διοργανωτές, από ό,τι ενημερώθηκα, περιμέναν γύρω στα 10.000 άτομα και τελικά μπήκανε μέσα γύρω στις 33.000. Οπότε το περίπτερο ειδικά της Ζακύνθου, θα δείτε και θα σας στείλω και φωτογραφίες, ήταν πάντα, μα πάντα γεμάτο. Δοκιμάζαν κράσια, τυριά, μάντολες, μέλι, λάδι. Το λάδι βέβαια, τι να σας πω τώρα, ότι πρέπει να φτιάξουμε κάποιες μπαλέτες για να στείλουμε. Ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι έδειξαν οι Ιταλοί σομελιέ από τα εκλεκτά ζακυνθινά κρασιά και οι γευσηγνώστες από τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα του νησιού. Δοκιμάσανε ο πρόεδρος των σομελιέρ, όπως γνωρίζετε σομελιέρ στην Ιταλία είναι γνώστες των κρασιών, και μας δώσανε την υψηλότερη βαθμολογία στα περισσότερα κρασιά που είχαμε μαζί μας. Ξετρελαθήκαν με το τυρί, το οποίο μας κάναν παραγγελίες να τους στείλουμε οπωσδήποτε με το λαδοτήρι μας, και τα ελαιόλαδα. Το ελαιόλαδο είχε μεγάλη διαφορά. Το δοκιμάζανε, το ξαναδοκιμάζανε και μας ρωτάγανε πώς και την περιεκτικότητα σε οξέα είχε. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπορούμε Ζάκυνθος 2015». Προχωράμε, παρέα με τη Λέσχη και τον «Μπορούμε Ζάκυνθος 2015». Να αναδείξουμε τα προϊόντα ακόμα περισσότερο του τόπου μας, γιατί όπως γνωρίζουμε στη Ζάκυνθο τα προϊόντα τα γνωρίζουν οι Ζακυνθινοί και όχι παραπέρα. Οι δράσεις «Μπορούμε Ζάκυνθος» θα συνεχιστούν με πολλές ακόμη ανάλογες ενέργειες μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ ακόμα πλουσιότερο αναμένεται το 2016.